Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης ξεκίνησε με συζήτηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2012. Αντικείμενο ενστάσεων από την αντιπολίτευση στο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν η πρόσληψη υπαλλήλων για την καθαριότητα και το πράσινο με δίμηνες συμβάσεις. Ο Δήμαρχος Κατερίνης απάντησε ότι αυτό γίνεται αποκλειστικά και μόνο για να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες, επειδή δεν προωθήθηκαν γρήγορα από τις αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες οι προσλήψεις με οκτάμινα. Οι εκλογές, όπως είπε ο κύριος Δήμαρχος, καθυστέρησαν ακόμη περισσότερο τις διαδικασίες. Έτερο σοβαρό ζήτημα η προμήθεια υγρών καυσίμων για το Δήμο Κατερίνης. Ο διαγωνισμός, ο οποίος και την βάλαμε κάποιους ευνοϊκούς όρους όσον αφορά τον προμηθευτή, ατέβη άκαρπος, δεν παρουσιάστηκε κανείς. Εμείς όμως είμαστε υποχρεωμένοι να προχωρήσουμε. Βασικά απευθυνθήκαμε σε όλους τους επαγγελματίες του Δήμου Κατερίνης, συνολικά 46 αν δεν κάνω λάθος, και του ζητήσαμε να μας καταθέσουν προσφορά εάν ενδιαφέρονται για να μας προμηθεύσουν καύσιμα για ένα έτος συνολικού προϋπολογισμού 999.000 ευρώ με το ΦΠΑ. Δεν παρουσιάστηκε κανείς ενδιαφερόμενος. Σήμερα ως διοίκηση προχωρούμε σε κάποιες επαφές με κάποιες επαγγελματίες προκειμένου να βρεθεί μια λύση ούτως ώστε να αποκτήσουμε προμηθευτή. Το βασικό κόλλημα εμπόδιο για τους προμηθευτές είναι σήμερα, όχι όπως παραλαμβάνω ακόμη μια φορά, η ικανότητα πληρωμής του Δήμου της οφειλής προς τον προμηθευτή πληρώνεται έγκαιρα, μπορώ να πω και πιο γρήγορα από ό,τι προβλέπει η σύμβαση που υπογράφουμε. Το πρόβλημα των προμηθευτών είναι ότι οι τράπεζες πλέον απαιτούν να καταθέσει ο προμηθευτής ισόπως ηγητικές ήδη 80.000 καλής εκτέλεσης, δηλαδή του συνολικού ποσού προ ΦΠΑ, καθώς και 70.000, η οποία θα είναι η προκαταβολή του Δήμου προς τον προμηθευτή, θα πρέπει ο Δήμος να έχει την ανάλογη ηγητική. Και επειδή, όπως καταλαβαίνουμε, είναι δύσκολο ένας προμηθευτής να διαθέσει 150.000 ευρώ συνολικά για ένα χρόνο, αυτό είναι και το βασικό κόλλημά μας. Βρισκόμαστε όμως σε μια φάση που πιστεύω να το ξεπεράσουμε. Κάποια πιστωτικά ιδρύματα ενδεχομένως θα κάνουν λίγο πιο πίσω και να βρεθεί η χρυσή λύση, ούτως ώστε να έχουν προμηθευτεί. Μέχρι όπου να γίνει αυτό όμως, η ανάγκη του Δήμου είναι επιταρκτική και θα πρέπει να προχωρήσουμε στην απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων συνολικού ποσού 60.000 συν ΦΠΑ, διάρκειας περίπου 40 ημερών. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και ο Δήμαρχος Κατερίνης τοποθετήθηκαν επί του θέματος. Πέρασαν από τότε 17 μήνες περίπου και πάλι το ίδιο θέμα κουβεντιάζουμε. Δεν αμφιβάλλουμε καθόλου ότι η κατάσταση είναι δύσκολη. Δεν αμφιβάλλουμε. Βέβαια και οι επιχειρηματίες βενζινοπόλες που φοράνε καύσιμα, και αυτοί πολύ αδύνατοι είναι. Πολύ αδύνατοι. Με κάνει πραγματικά εντύπωση. Δεν μπορούν να πάρουν δηλαδή ηγετική επιστολή από τράπεζες. Η συνεταιριστική τράπεζα πάντα βοηθούσε σε τέτοιες καταστάσεις. Βέβαια, η τράπεζα πρέπει να καλύψει και τα νότα της. Με αυτή τη σχέση, την αμφίδρομη, μπορούν να λειτουργήσουν έτσι. Να παίρνουν ηγετικές επιστολές από τις τράπεζες. Τώρα, αν παρουσιάζουν τόσο μεγάλη αδυναμία, τι να πούμε. Παρ' όλα αυτά, η κατάσταση παραμένει δύσκολη και φοβάμαι ότι τις επόμενες μέρες θα χειροτερέψει. Εμείς θα είμαστε θετικοί στο να δοθεί σε αυτή τη φάση, αλλά θα τελειώσει η τετραετία μας αναθέτοντας κάθε μήνα τα καύσιμα. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι δεν υπάρχει ούτε μία μέρα πίστοση για κάποιον ο οποίος προμηθεύεται το πετρέλαιο, όπως επίσης δεν υπάρχει καμία περίπτωση το ελληνικό δημόσιο και ο Δήμος με το δημόσιο λογιστικό να πληρώσει σε λιγότερο από 40 μέρες. Είναι άθρος 40 μέρες. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι κάποιος, όπως είπε ο κ. Μπαϊνάς, ο Δήμαρχος, πρέπει πέρα των εγγυητικών που οι τράπεζες συνήθως θέλουν τα λεφτά για να σου δώσουν εγγυητική, να βάλει στο σπίτι σου, αν το δεχτούν. Από εκεί πέρα μιλάμε για αυτή την κατάσταση και το κάνουμε με τέτοιο τρόπο, ώστε, γι' αυτό είπα και προηγουμένως, Σλάβη, αυτό ακριβώς σου είπα, ότι όποιος θέλει να έρθει, θέλει. Να δούμε, γιατί εμείς ψάχνουμε ανθρώπους οι οποίοι ευλόγως λένε, αλλά δεν μας επιτρέπει δυστυχώς το δημόσιο λογιστικό. Αυτό που θέλω να απαντήσω στον κύριο Τομιλιώτη είναι πραγματικά και εμείς είμαστε αγανακτισμένοι, κανείς δεν θέλει να ταλαιπωρείται. Αλλά όταν υπάρχουν κάποιες δύο διαγωνισμούς, όπως προβλέπετε, αυτή δένονται περίπου 60 μέρες μόνο για να δημοσιευτούν στην εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δεν έρχεται κανείς να προσφέρει. Διότι οι όροι βελτιώσαμε τους όρους ακόμη περισσότερο με πολύ αγώνα για να το δεχτεί ο Επίτροπος, έτσι. Λοιπόν, παρόλα αυτά δεν ήρθε κανείς πάλι. Και όλοι γνωρίζουν ότι το πολύ σε 50 μέρες πληρώνεται και ο Δήμος πληρώνει συστηματικά. Δηλαδή τα ένσημα, τους μισθούς, τα
πάγια έξω, τα κάψιμα και το ρεύμα πληρώνονται ακριβώς και νωρίτερα. Ναι, το παλεύουμε το 45 έγινε άνθρωπο. Δυστυχώς δεν υπάρχει κανείς από αυτή την έννοια. Πιστεύουμε ότι θα βρεθεί τέλος πάντων το επόμενο διάστημα κάποιος να έρθει να κάνει τη μεγάλη σύμβαση και να τελειώνει. Δεν θέλει κανείς την ταλαιπωρία. Είχα βάλει και στην Οικονομική Επιτροπή, το λέω και στο Δημοτικό Συμβούλιο, με πρωτοβουλία του Δήμου Κατερίνης, της ερετής αυτοδιοίκησης και άλλων κοινωνικών οργανώσεων, δεν χρειάζεται ο Δήμος που να είναι μια ανώνυμη εταιρεία δημοτική, να προχωρήσουμε και μια επιτροπή διερεύνηση της δημιουργίας πρατηρίου καυσίμου. Θεωρώ ότι μέχρι τα τώρα, παρόλες τις προσπάθειες όλων να μιλήσουν τα συνδικαλιστικά όργανα, έχουμε και εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας, δίπλα με τον κύριο Ανιάη, να πάρει θέση στο πρόβλημα. Υπό την ιδιότητα αυτήν όμως, όχι υπό άλλη ιδιότητα, και επίσης το επιμελητήριο, διότι αυτή η κατάσταση με μια προμήθεια περίπου που αγγίζει το 1 εκατομμύριο ευρώ και ενδεχομένως και εμείς από άλλες ανάγκες εδώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το πρατήριο, η αιρετή αυτοδιοίκηση περιφερειακή, διάφορες συνεταιρισμοί κλπ. Να γίνει μια πρόσκληση από τη δική μας για να λυθεί οριστικά. Διότι αυτό δεν μπορούσε και εγώ να το καταλάβω ειλικρινά, διότι προσεγγίσατε πάρα πολλές φορές το διαγωνισμό που σωστά είπε ο Δήμαρχος μέχρι και προκαταβολή τα χρήματα. Να το καταλάβετε, είναι αδιανόητο πλέον. Κάτι πάλι. Αυτό το κάτι όμως μέσα από ένα κοινωνικό διάλογο επιχειρηματικότητα πρέπει να λυθεί. Εντάξει. Θεωρώ ότι μέχρι τώρα όταν να κάνουμε από τη δικιά μας πλευρά ο Δήμος ομόφωνα που κάναμε, θα περιμένω την απάντηση του κύριου Ανιάδη ως εκπροσώπου της Ομοσπονδίας. Να ακούσω και μια άποψη διαφορετική. Μήπως κάτι κάνουμε λάθος. Και πραγματικά είναι άξιο πολύ ότι από τη μια μεριά η αγορά και εύλογα εκεί που κρατήσαμε απαιτεί προκαταβολές, απ' την άλλη το δημόσιο λογιστικό δεν έχει την ευκαιρία να μπορεί να δίνει προκαταβολές έστω και με υπόλογο, έστω και κατά μήνα, ώστε να μπορέσουμε να λύσουμε το ζήτημα αυτό. Από την άλλη, προχωρώντας σε απευθείας ανάπτυξη, είναι προβληματικό. Θα πρέπει. Κι εγώ άκουσα την πρόταση του Χρήστου την προηγούμενη φορά στην Οικονομική Επιτροπή που έτυχε να ήρθα. Δεν ξέρω αν έχει ερευνηθεί αυτή. Αλλά νομίζουμε ότι θα πρέπει να δούμε και είμαστε υπέρ και εμείς του να κερδίσουμε κάτι και στο δημόσιο χώρο και να φτιάξουμε ένα πρατήριο να μπορούμε να ξεφύγουμε έτσι από τις Βενετινάδες που πραγματικά έχουν πρόβλημα και αυτή. Και δεν ξέρω μήπως θα ήταν λύση να απευθυνθούν απευθείας εταιρείες. Λόγω όπου θα μπορούσαν να μας εξυπηρετήσουν. Τα χρήματα για αυτά υπάρχουν, δηλαδή πετρέλαιο, μισθή, τα ταμεία υπάρχουν. Υπάρχουν και άλλοι δήμοι που αφήσαν τα ταμεία. Προχθές μου έλεγε ο Χρήστος Ολάβας στα Τρίκαλα ότι έχουν 5 εκατομμύρια στους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Υπάρχει και αυτή η λογική. Εμείς δεν θέλαμε να αφήσουμε κάποιον ασφάλιστο, αλλά για τα πετρέλαια και τις υπουργικές δαπάνες τα λεφτά υπάρχουν. Και πληρώνονται στην ώρα όλο αυτό το καιρό. Αλλά για να μην ορίζει και κάτι ακόμη το περί απευθείας αναθέσεων, το πετρέλαιο έχει μία στάνταρ τιμή και τα ποσοστά που παίζουν το 1, 2 ή 3% δεν τίθεται κανένα ζήτημα. Δεν αγοράζει κάτι το οποίο έχει κέρδος μεγάλο. Όπως αν αγοράζει σίδερα υποδομό, ξέρεις, είναι 2,5% το κέρδος πάνω σε αυτό. Δεν είναι κάτι το οποίο συζητιέται. Πρατηριούχοι από την Ελλάδα πραγματοποιούσαν την κοινωνική πολιτική που όπλε να κάνει το κράτος απέναντι στο λαό. Δηλαδή, όλοι έχετε ακούσει για τα περιστέρια που έχει ο Μεζινάς και όπως και άλλοι κλάδοι. Απλά στο Μεζινά τυχαίνει το ποσοστό κέρδους να είναι ελάχιστο, ως και άπειρο ελάχιστο. Αντί να έχει ο καταναλωτής το λαό στο χρήμα στην τσέπη και να πληρώνει άμεσα, ο Μεζινάς τον πίστο. Τώρα βέβαια αντιλαμβανόμαστε ότι αρχίζουμε να θα πρέπει να εφαρμόσουμε την κοινωνική πολιτική και προς τους Δήμους. Είναι πραγματικά ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Εγγυητικές. Και μιλώ και δεν ξέρω αν μπορείτε να δώσετε εγγυητικές, αλλά εγώ να απευθύνω στο σωματείο μου και να πω ότι πηγαίνετε στην εταιρεστική τράπεζα και να σας δώσει εγγυητική, ασχέτως να αν εσείς δεν μπορέσετε να καλύψετε μια επιταγή και θέλετε 10 μέρες να την πληρώσετε. Το θέμα εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με τον κύριο Ανανιάδη να ψηφίζει παρόν και τον κύριο Μάντζιο να ψηφίζει κατά. Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο νεοεκλεγής βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων στην Πιερία, κύριος Ευγένιος Παπαδόπουλος. Εγώ ήρθα γιατί κλήθηκα. Γιατί ενημερώθηκα και θεωρώ υποχρέωσή μου να έρθω κυρίως για να ενημερωθώ, γιατί ακούω εξαιρετικά πράγματα, εξαιρετικά ενδιαφέροντα πράγματα και νομίζω ότι είναι υποχρέωσή μου να γνωρίσω έτσι ώστε αν μπορώ. Στον βαθμό που έχω τις πολιτικές δυνατότητες,
θα παρέμβω για να βοηθήσω, γιατί αυτονόητα είναι ότι συζητάμε για προβλήματα του τόπου μας και ο ρόλος μου είναι αυτός. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θεωρώ ότι θα είναι επίσης αυτονόητο πως θα συνεργαζόμαστε. Όσο θα είμαι εναφήνες, όσο θα είμαι εκλεγμένος βουλευτής για την Πιερία, θα θεωρείτε ότι θα είμαι ένας μάχημος Πιερίας και θα ήθελα να σας ακούω όλους.